Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Στάθης θα γίνει εξαλωστός με την Αρετή όσο και με τον γιο του τον Στέφανο. Η παραμονή του στο σπίτι φέρνει εντάσεις, ενώ ο νέος του μεγάλος έρωτας για άλλη γυναίκα δεν κρύβεται. Η Αρετή ελπίζει ακόμη πως θα διορθώσει την κατάσταση. Ο Στάθης έχει γνωρίσει ήδη την Εύα Δήμα και ζει μαζί τις ονειρικές στιγμές. Η χημεία τους φάνηκε από τα πρώτα λεπτά της γνωριμίας τους. Μαζί παραδόθηκαν σε ένα πάθος ατελείωτο δίχως να αναλογιστούν τις συνέπειες. Ο Στέφανος βλέπει την μητέρα του να παλεύει για έναν έρωτα χαμένο. Θέλει σαν τρελή τον Στάθη και το δείχνει με κάθε τρόπο. Στο σπίτι το κλίμα είναι αρκετά τοξικό. Ο Στέφανος ζητάει από την Αρετή να διώξει επιτέλους τον σύζυγό της. Εκείνη όμως δεν δέχεται. Για να της φτιάξει τη διάθεση ο Στέφανος της αγοράζει ένα ακριβό φόρεμα. Τη ζητάει να το φορέσει με σκοπό να την βγάλει το βράδυ για ένα δειπνό. Θέλει να της δώσει ο ίδιος τον ρομαντισμό που δεν δέχεται από τον πατέρα του. Θέλει να την κάνει να χαμογελάσει ξανά. Ο Στάθης σύντομα θα μάθει για το ακριβό φόρεμα στην Αρετή αλλά και για το ρομαντικό αυτό δείπνο και θα γίνει έξαλλος. Η σχέση του γιου του με την μητέρα του έχει αρχίσει να γίνεται άρρωστη. Θέλει να σώσει τον Στέφανο να τον κάνει να λογικευτεί, όμως είναι μάταιο. Πατέρας και γιος θα έχουν ξανά έναν πολύ έντονο διάλογο. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.